Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε χθες το βράδυ, δηλαδή από την ανάλυση του περιστατικού για την καλώδη υπερπλασία του προστάτη. Για να είμαι ειλικρινής, μαζί με τον Χάρη το είχαμε σχεδιάσει λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, με βάση τα αποτελέσματα τα οποία θα είχαμε από το online σύστημα, θα περνούσαμε βήμα-βήμα το περιστατικό. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε σε αυτά τα οποία έχουμε από χτες, τα οποία είναι λιγότερα, αλλά νομίζω και πάλι βήμα-βήμα θα μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει και ποια είναι η σωστή προσέγγιση ενός περιστατικού, ενός άντρα με LATS, τόσο όσον αφορά την διαγνωστική του προσέγγιση, όσον αφορά και τη θεραπεία. Αυτό όταν κάναμε το περιστατικό, αυτό το οποίο θέλαμε να τονίσουμε και αυτό το σχήμα υπάρχει και στα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας του 2012, είναι ότι τα LATS μπορεί να οφείλονται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και βλέπετε όλους αυτούς τους παράγοντες τους οποίους μπορεί να οφείλονται. Ακόμα να φανταστείτε, δεν υπάρχουν το assessment, η διαγνωστική προσέγγιση στα LATS, δεν έχουν γραφτεί ακόμα από τα guidelines του 2012, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία. Επομένως, θα προσπαθήσουμε με βάση αυτό το αλγόριθμο, τον οποίο έχουμε ήδη καταλήξει στα guidelines, να δούμε τι κάνουμε. Οι εξετάσεις αυτές τις οποίες κάνουμε, τις κάνουμε ουσιαστικά για να αποκλείσουμε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν LATS στον άντρα, για να καταλήξουμε στο τέλος τις καλοήθεις καταστάσεις και στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη για να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία. Λοιπόν, γιατί χρησιμοποιούνται τα τεστ? Έχουμε μοιράσει ως εξής. Εγώ θα σας πω τη διαγνωστική προσέγγιση, ο Χάρης θα σας πει την θεραπευτική προσέγγιση. Γιατί χρησιμοποιούμε λοιπόν τα τεστ όχι μόνο στην καλοήθη υπερπλασία, αλλά σε κάθε ένα σημείο της κλινικής μας πράξης? Ο λόγος είναι προφανής. Πρώτον, να κάνουμε διάγνωση. Αυτός είναι ο πιο κοινός λόγος. Για την παρακολούθηση ενός ασθενή. Ιδιαίτερα στην καλοήθη υπερπλασία, τον ασθενή τον παρακολουθούμε. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε κάποια τεστ, τα οποία στη συνέχεια να μας δείξουν αν η θεραπεία, η θεραπευτική προσέγγιση στον ασθενή μας έχει επιφέρει κάποια βελτίωση. Επίσης, τα τεστ τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν, αν μπορούν να προβλέψουν ποιοι από τους ασθενείς αυτούς θα προοδεύσουν, να μας βοηθήσουν στην επιλογή της θεραπείας και να προβλέψουν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά τα πέντε πράγματα, τα πέντε στοιχεία, είναι αυτά τα οποία καθορίζουν το ιδανικό τεστ για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Πρέπει να κάνουμε μία παραδοχή από την αρχή. Πρώτον, ό,τι έχουμε έχει πάρα πολύ χαμηλό βαθμό τεκμηρίωσης. Τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε είναι έμεσα, κυρίως από μελέτες, οι οποίες έχουν κάποιο placebo group και επομένως δεν μπορούν ευθέως να συγκρίνουν τα διάφορα διαγνωστικά τεστ για να μας πούν ποιο είναι το καλύτερο. Και οι περισσότερες συστάσεις, όπως θα δείτε αργότερα, βασίζονται σε αυτό που λέμε expert's opinion. Δεν υπάρχουν δηλαδή ισχυρά στοιχεία που να δικαιολογούν την επιλογή της μίας ή της άλλης. Τώρα, στον πίνακα δίπλα θα λέμε κάθε ένα από τα τεστ τα οποία ήδη χρησιμοποιήσατε χθες και θα βλέπετε και το recommendation, αν υπάρχει, από τι? Από το International Consultation on Urological Diseases, από τις Ευρωπαϊκές Ουρολογικές, από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία του 4, γιατί δεν έχει γίνει το assessment του 12, και από τις Αμερικάνικες, οι οποίες έχουν ανανεωθεί το 10. Ιστορικό, όλοι είπατε ναι, όλοι λένε, είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσουν, γιατί διαφορετική διάγνωση συνύπαρξη νοσημάτων. Κοιτάξτε όμως το grade of recommendation, είναι D, level of evidence, όπως βλέπετε, 4, γιατί δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Symptom score, ναι, πολλά και διαφορετικά, τα βλέπετε εδώ, γιατί μπορούν να μας δώσουν την εκτίμηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων. Αυτό το οποίο θέλουμε, ουσιαστικά, είναι με το IPSS να ποσοτικοποιήσουμε τα συμπτώματα τα οποία έχουμε. Ναι, μεν μιλάμε ότι ο ασθενής μας έχει συμπτώματα, αλλά βρίσκοντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, μπορούμε να έχουμε πλέον με αριθμητική προσέγγιση ποσοτικοποίηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό το IPSS? Διότι μπορεί να εκτιμήσει τα LATS, είναι ευαίσθητο στις αλλαγές μετά τη θεραπεία, υπάρχει βελτίωση δηλαδή αν ο ασθενής ανταποκριθεί στη θεραπεία και αυτή είναι μετρήσιμη. Επίσης, υπάρχει η ερώτηση της ποιότητας ζωής και βέβαια, όπως βλέπετε, όλες οι μελέτες το χρησιμοποιούν. Έχει όμως και μειονεκτήματα. Ποια είναι τα μειονεκτήματα του IPSS?
δεν είναι ειδικό για την όσο ή για την κατάσταση. Είπαμε, τα LATS, τα οποία μετράει ουσιαστικά το IPSS, μπορούν να προκληθούν από πάρα πολλές αιτίες, όχι μόνο από το προστάτη. Επίσης, εκείνο το οποίο έχει βρεθεί είναι ότι η βαρύτητα των συμπτωμάτων με το IPSS δεν σχετίζεται ευθέως και πάντα τόσο με την ροή, με το υπόλοιμα, με το μέγεθος του προστάτη ή ακόμη με τις ουροδυναμικές μελέτες οι οποίες υπάρχουν. Και επίσης, κάτι άλλο το οποίο έχει έρθει στο προσκήνιο και δεν είχε τότε όταν αναπτύχθηκε το IPSS, δεν αξιολογεί την επιτακτική ακράτεια. Βλέπετε εδώ όμως ότι υπάρχει ομοφωνία σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε το IPSS. Δακτυλική εξέταση και μια αδρή κλινική εξέταση. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε από το πρώτο έτος ιατρικής, ότι πρέπει να γίνεται. Συμφωνούν όλα τα guidelines, ξέρουμε γιατί γίνεται. Έτσι, μια αδρή νευρολογική εξέταση και επίσης πιθανώς με τη δακτυλική υποψία από τον προστάτη. PSA. Άλλο ένα, μια άλλη ιστορία. Βλέπετε εδώ τα αστεράκια. Τα αστεράκια οφείλεται στο γεγονός ότι και οι τρεις αυτές κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν το PSA υποσυνθήκες. Τι σημαίνει υποσυνθήκες? Όταν πρόκειται η ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη να αλλάξει τη θεραπεία την οποία θα προτείναμε στον ασθενή ή όταν ασθενής έχει χρόνο προσδόκιμο ζωής πάνω από 10 χρόνια. Γιατί το PSA? Ασφαλώς για να διαγνώσουμε περιπτώσεις με καρκίνο του προστάτη, αλλά επίσης αποτελεί και έναν δείκτη το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουμε να μετρήσουμε, να αξιολογήσουμε, να υπολογίσουμε, αν θέλετε, το μέγεθος του προστάτη. Η προγνωστική του αξία για την πρόοδο της ΚΙΠ επίσης έχει έρθει πλέον από τις μελέτες του συνδυασμού. Επομένως, μπορούμε να δούμε με βάση το PSA ποιοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προοδεύσουν στον χρόνο. Το Free PSA, υπήρχαν κάποιες μελέτες ότι πιθανώς όποιος έχει μεγάλο Free PSA σχετίζεται αυτό και με μεγάλο μέγεθος του προστάτη. Είναι κάτι με ερωτηματικό. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο μελετήθηκε, είχε ενδιαφέρον, ότι ασθενείς με PSA πάνω από 4 και οι οποίοι δεν έχουν καρκίνο του προστάτη, πιθανώς να έχουν και μεγαλύτερη, είναι ένας δείκτης ύπαρξης απόφραξης. Αυτά πολύ θεωρητικά. Όπως βλέπετε, τα guidelines είπαμε με προϋποθέσεις. Για να δούμε το υπόλοιπο. Θα περάσουμε τα τεστ όλο γρήγορα και μετά θα πάμε βήμα προς το ιστορικό. Μην ανησυχείτε, δεν θα ξεφύγουμε από το χρόνο, ήδη έχουμε καθυστερήσει περίπου 10 λεπτά από την έναρξη. Τώρα, γιατί να μετρήσουμε το υπόλοιπο? Όλοι το ξέρετε, αλλά βλέπετε ότι εδώ είναι πιο συγκεκριμένα και μαζεμένα τα θέματα. Πιθανώς γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η ύπαρξη υπολείμματος έχει μεγάλη σημασία στην εμφάνιση των συμπτωμάτων. Επίσης, υπάρχει συσχέτιση του υπολείμματος και της μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης ουρολιμόξεων. Είναι ένας προγνωστικός παράγοντας όσον αφορά την θεραπεία ή την πρόοδο της νόσου. Και επίσης, ξέρουμε πολύ καλά ότι ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγάλο υπόλοιμα πάνω από 300 κυβικά εκατοστά, αυτοί και αν πάρουν θεραπεία, συνήθως η θεραπεία δεν είναι τόσο καλή, δεν έχει τόσο καλό αποτέλεσμα όσο εκείνοι οι ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν τέτοιο υπόλοιμα. Συνιστάται optional από τα αμερικάνικα guidelines. Οι Αμερικανοί, θα το δείτε και αργότερα, κάνουν την εξής διάκριση. Σαν έναν ασθενή ο οποίος έρχεται για την αρχική αξιολόγηση, δεν συνιστούν όλα τα τεστ. Όταν λοιπόν κάνουν κάποιους χειρισμούς, κάποιους θεραπευτικούς χειρισμούς ή κάποιους συμβουλευτικούς χειρισμούς και αποτύχουν, τότε προχωρούν σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Το optional λοιπόν ουσιαστικά πηγαίνει εκεί. Γι' αυτό θα δείτε και πάρα πολλά από τα τεστ από την Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία να χαρακτηρίζονται ως optional. Τώρα, απεικόνιση. Το ανώτερο ουροποιητικό, βλέπετε ότι εδώ καταρχήν πάλι οι μόνοι που τα συνιστούν ήταν οι Ευρωπαϊκές Ουρολογικές Κατευθυντήριες Γραμμές του 2004 και θα είναι και στο 2012. Τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι χρειάζεται να γίνει για το ανώτερο ουροποιητικό κατά τις Ευρωπαϊκές Ουρολογικές Εταιρείες, όχι για τις Αμερικάνικες, για το ανώτερο ουροποιητικό όχι. Τι μπορούμε να δούμε? Παθολογία κύστεως. Το πάχος του τυχώματος, υπήρξαν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες έλεγαν ότι αν μπορεί κανείς να υπολογίσει με το υπερηχογράφημα το πάχος του τυχώματος, είναι ένας δείκτης απόφραξης, οπότε και αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και πιθανότατα να έχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε όμως και πάλι εδώ, το level of evidence είναι χαμηλό και επομένως και οι συστάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν είναι σε. Άλλα που μπορούμε να πάρουμε στοιχεία από την απεικόνιση, βεβαίως είναι το μέγεθος και το σχήμα του προστάτη, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει το να επιλέξουμε τη θεραπεία, ανοιχτή, διουρηθική ή κάποιες από τις ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους, και επίσης να δούμε και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Όλοι ξέρετε ότι οι αναστολές 5α αναβουγάσεις συνιστώνται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μέγεθος προστάτη πάνω από 40 γραμμάρια. Ήταν αυτή η μετανάλυση που είχε κάνει ο Μπόιλ το 1996 και παραμένει. Όσον αφορά την ουρόμετρια,
είναι υποχρεωτική πριν την παρέμβαση. Γι' αυτό το optional εδώ, στην αρχική αξιολόγηση, δεν χρειάζεται. Αν όμως πάει κανείς να κάνει κάτι πιο επεμβατικό, και εδώ συνιστάται η ουρομετρία. Τα άλλα δύο guidelines συνιστούν την ουρομετρία από την αρχή. Μπορεί κανείς να δει την ανταπόκριση στη θεραπεία, δίνουμε ένα φάρμακο, βλέπουμε μετά την ροή του, αν έχει βελτιωθεί ο ασθενής. Είναι αντικειμενικό μέτρο, δεν είναι το υποκειμενικό των συμπτωμάτων. Έχουμε λοιπόν αντικειμενικότητα στην εκτίμηση του αποτέλεσματος από τη θεραπεία την οποία έχουμε. Και επίσης υπήρχαν μελέτες που σχετίζαν την απόφραξη με ένα χαμηλό Qmax. Ξέρω ότι θα υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά αυτές οι μελέτες ήταν και μας δίνει μια αδρή εκτίμηση, ένα χαμηλό Qmax, ότι μπορεί να σχετίζεται και με την απόφραξη. Level of evidence, και εδώ χαμηλό. Τι άλλο μπορεί να μας δείξει το Qmax? Έχει συνδυαστεί λοιπόν ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν χαμηλό Qmax έχουν και μεγαλύτερη πιθανότητα να προοδεύσουν στην πορεία του χρόνου, έτσι, να προχωρήσει, να εξελιχθεί η καλώδης υπερπλασία. Και βέβαια μπορεί κανείς να το δει σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους προκειμένου να πάρει θεραπευτικές αποφάσεις ή για το πώς θα παρακολουθεί τον ασθενή. Τώρα, ημερολόγια ούρησης τα οποία δεν τα τίμησε κανείς χθες, πρέπει να γίνονται πότε. Καταρχήν βλέπετε ότι εδώ είναι όψιμο, αλλά ακόμα και από τις ευρωπαϊκές καθηγητήριες γραμμές, οι οποίες γενικά είναι οι καθηγητήριες γραμμές οι οποίες έδωσαν και τα περισσότερα τεστ, δηλαδή προτείνουν αρκετά τεστ σε σχέση με τις άλλες δύο. Συνιστώνται όμως τα ημερολόγια ούρησης από την Διεθνή Συμβουλευτική πάνω στις ουρολογικές παθήσεις. Πότε? Όταν κυριαρχεί η νυκτουρία. Όταν κυριαρχεί η νυκτουρία, πρέπει να κάνουμε ημερολόγια ούρησης. Μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουμε μεγάλο βαθμό επαναληψιμότητας. Δηλαδή, αν δώσουμε το και μετά από ένα μήνα χωρίς θεραπεία τον ασθενή, τα ίδια αποτελέσματα θα μας φέρει. Έχει επίσης μεγαλύτερη ακρίβεια από το ιστορικό. Δηλαδή, ο ασθενής θα σας πει, και το είχαμε βάλει αυτό στο ιστορικό του περιστατικού, κατουρώ κάθε μία ώρα. Αν όμως δείτε ότι πάει και καταγράφει τις ουρήσεις, δεν είναι κάθε μία ώρα. Είναι η αντίληψη την οποία έχει ότι πάει συχνά. Μπορεί να είναι κάθε δύο ώρες, κάθε δυόμιση ώρες. Επομένως, έχει κανείς ένα πιο ακριβές μέτρο, μια πιο ακριβή προσέγγιση στην κατάστασή του. Συσχετίζεται πάρα πολύ καλά με το IPSS, και αυτό είναι σημαντικό. Πότε κάνουμε και ιστιοσκόπηση? Όπως βλέπετε εδώ, τα ημένα αμερικάνικες ουρολογικές εταιρείες δεν το συνιστούν, παρά μόνο αν είναι κανείς να διαλέξει μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, στην οποία δεν πρέπει να έχει μέσο λόγο ο ασθενής μας. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η θερμοθεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αντένδειξη για τη μέσο λόγο, πρέπει να κανείς κάνει μια κυστοσκόπηση να τον αποκλείσει. Σας λέω και πάλι ότι μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις για έναν ασθενή ο οποίος είναι υγιής. Δηλαδή, έναν ασθενή στην οποία όταν κάνει τη γενική ουρο έχει αιματουρία, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση την οποία θα ακολουθήσει. Ουσιαστικά κάνουμε τα τεστ, αποκλείουμε άλλες παθολογικές καταστάσεις και φτάνουμε σε έναν ασθενή ο οποίος τελικά τα συμπτώματά του οφείλονται στη διόγκωση του προστάτη. Σε αυτόν τον ασθενή λοιπόν δεν χρειάζεται κυστοσκόπηση. Όψιον αλλά από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία και πότε, πριν από την επεμβατική μέθοδος, κυρίως για να δούμε καλύτερα το μήκος της προστατικής ουρήθρας και αν υπάρχει παθολογία της κύστεως, αν υπάρχει δοκίδωση και όλα τα σχετικά τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, ουροδυναμικός έλεγχος. Ουροδυναμικός έλεγχος, τις ενδείξεις του ουροδυναμικού ελέγχου, έτσι, δεν συνιστώνται, υπάρχουν ενδείξεις, τις ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο κανείς θέλει να ξέρει είναι ότι αν κάνουμε ουροδυναμικό έλεγχο, προβλέπουμε καλύτερα το χειρουργικό αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ουροδυναμικό έλεγχο σε κάθε ασθενή. Τον κρατάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Όταν έχει συμπτώματα, αλλά ένα Qmax πάνω από 10, ανάλογα με την ηλικία, αν έχει προηγηθεί κάποια άλλη επεμβατική θεραπεία πριν. Και κυρίως αυτό που θέλουμε είναι να διακρίνουμε αν τα συμπτώματά του οφείλονται στην απόφραξη από τον προστάτη ή σε μια δυσλειτουργία του εξωστήρα. Τώρα, για να γυρίσουμε στο περιστατικό το οποίο κάναμε. Και πάλι από τον αλγόριθμο τον οποίο είχαν τον πρώτο. Είναι ουσιαστικά ένα προσχέδιο αυτού το οποίο θα ακολουθήσει για την διαγνωστική προσέγγιση των LATS από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Βλέπετε ουσιαστικά και έτσι ακριβώς ήταν δομημένο το περιστατικό το οποίο κάναμε. Και αν πάμε λοιπόν στο τι λένε τα guidelines και το τι κάναμε εμείς χθες, θα δούμε τα ακόλουθα. Καταρχήν, όλοι πήραμε ιστορικό. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Όλοι είχατε συμφωνήσει για να κάνετε κλινική εξέταση και κατόπιν το IPSS. Τα επιμέρους θα τα δούμε αναλυτικά. Εκείνο και έχουμε κόκκινο είναι ότι από το IPSS ο μέσος όρος ή μάλλον η πλειοψηφία των παρισταμένων πέρασε στην ουρομετρία και στις απεικονιστικές. Τότε είδατε ότι το σύστημα μας πέταξε λίγο έξω, δηλαδή δεν έχω πολλά ούρα. Γιατρέ, κατευθείαν στις εξετάσεις, στις απεικονιστικές, δεν πρέπει να κάνουν κάτι άλλο. Και επομένως, ουσιαστικά μας έστειλε πίσω στη σειρά, ακολουθώντας το παράδειγμα των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών, και κάναμε εργαστηριακές εξετάσεις
τις οποίες βλέπετε εδώ, απεικόνηση, ουρομετρία και καταλήξαμε στο PSA, το οποίο το μέσα από τη συζήτηση βγήκε ότι θα το κάνουμε πριν αποφασίσουμε για τη θεραπεία. Αν πάμε λοιπόν βήμα-βήμα στο χθεσινό περιστατικό, τι είδαμε. Είχαμε έναν ασθενή 65 ετών, τον ενοχλούσε πάρα πολύ νυχτουρία, την οποία μάλλον δεν την αξιολογήσαμε χθες όσο θα έπρεπε να την αξιολογήσουμε. Είχε οπωσδήποτε προβλήματα, δυσκολία στην ούρησή του, ήταν καπνιστής και υπέφερε από αρτηριακή υπέρταση. Από εκεί και πέρα, το 50% είχε, και μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, αυτό ήταν ένα νούμερο το οποίο με εξέπληξε. Δεν ξέρω αν κάνετε αυτοί που είπαν να κάνουμε IPSS, το κάνετε κάθε φορά, δηλαδή το IPSS σε έναν άρρωστό σας. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πει κάτι. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, αν πω την προσωπική μου εμπειρία, είναι κάτι το οποίο αποφεύγω δηλαδή να λέμε προσωπική εμπειρία όταν μιλάμε με evidence-based. Εμείς το κάνουμε μόνο όταν είναι να πάνε να χειρουργηθούν, κυρίως για να το έχουμε στο φάκελο, μήπως το χρειαστούμε μετά. Τώρα, σαν ασθενή, όταν περιμένουν να παίξουν από το ιατρείο, δεν το κάνουμε. Είναι μεγάλο λάθος, έτσι. Πρέπει να γίνει και γιατί. Καταρχήν, όπως ξέρετε πολύ καλά, το IPSS μας προσφέρει και κάποιο άλλο στοιχείο, το οποίο επίτηδες δεν έβαλα στην προηγούμενη αξιολόγηση. Να το δούμε εδώ στις ερωτήσεις. Ότι μπορεί να κάνει μια διάκριση ανάμεσα στα ερυθιστικά και στα αποφρακτικά, δηλαδή αυτά που λέμε ούρησης και αποθήκευσης, τα συμπτώματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ερωτήσεις 2, 4 και 7 είναι αυτές οι οποίες ασχολούνται με τα παλαιά ερυθιστικά. Και αυτές είναι δυνατόν να μας κατευθύνουν πάρα πολύ σημαντικά στην επιλογή, κυρίως της φαρμακευτικής θεραπείας. Εδώ βλέπετε ότι τα συμπτώματα είναι μάλλον μοιρασμένα με κυρίαρχα κυρίως τα λεγόμενα αποφρακτικά, δηλαδή της ούρησης. Επομένως, δεν έχουμε τόσο αποθηκευτικά συμπτώματα, τα παλιά ρυθιστικά. Αυτό πρέπει να το κρατάμε στο μυαλό μας όταν είναι να αποφασίσουμε το είδος της θεραπείας. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι με βάση την ποσοτικοποίηση είναι ένας ασθενής με βαριά συμπτωματολογία, έτσι. Πάνω από 19, τα συμπτώματά του είναι βαριά. Έχει IPSS 20. Άρα, και αυτό το σκεφτόμαστε ότι αν θα πρέπει να του δώσουμε θεραπεία ή μπορούμε να τον πούμε συντηρητικά και να τον επανελέξουμε μετά. Τώρα, στο δεύτερο, ιστορικό και φυσική εξέταση. Όλοι θα κάναμε, έτσι, ομόφωνη η απόφαση εδώ χθες. Και θυμίζω ότι τα ευρήματα ήταν ένας μέτριος προς μεγάλος, μαλακός προστάτης και όλα τα υπόλοιπη νευρολογικός έλεγχος κλπ. Ο αδρός ήταν φυσιολογικός. Αυτό ήταν η αρχή του χθεσινού περιστατικού. Τονίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι το IPSS μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία με το είδος συμπτωμάτων. Και τα συμπτώματα αυτά, το είδος, μπορεί πραγματικά να παίξει πάρα πολύ σημαντικό λόγο στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Τι άλλο είχαμε από το ιστορικό του, ήταν καπνιστής. Επομένως, η γενική ούρα οπωσδήποτε πρέπει να σταλεί. Ούτως ή άλλως, είτε κάπνιζε είτε δεν κάπνιζε. Πόσο μάλλον σε έναν καπνιστή, φανταστείτε ένας καπνιστής με ρεθιστικά συμπτώματα. Δηλαδή, πρέπει στο μυαλό μας να σκεφτούμε ότι τα λάτς μπορεί να ήταν και από ένα καρκίνο μανισί του. Άλλωστε, είναι μία από τις ερωτήσεις που γίνονται στο EBU κατά επανάληψη σε αυτό το ιστορικό και συνήθως βγαίνει κάτι πολύ άσχημο. Στο συγκεκριμένο ασθενή όμως, η γενική ούρα ή το dipstick κανονικά σύμφωνα με τα guidelines ήταν απολύτως φυσιολογικό. Δεν είχε πυροσφαίρεια, δεν είχε ερυθρά. Όλοι στείλατε καλλιέργεια. Σύμφωνα με τα guidelines και αν θέλετε και από το θέμα του κόστους, δεν είχε λόγο ο ασθενής αυτός να υποβληθεί σε εξέταση καλλιέργειας ούρων. Δεν είχε πυροσφαίρεια. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί δηλαδή μια ουρολίμωξη η οποία σε αυτή να οφείλονται τα συμπτώματά του. Κυταρολογική. Ακόμα περισσότερο, καθόλου ερυθρά. Ναι, μην είναι καπνιστής, χωρίς ιδιαίτερα ερυθιστικά συμπτώματα, νομίζω ότι και αυτή επιβάρυνε με κόστος το νοσοκομείο σας. Έτσι λοιπόν, να προχωρήσουμε από την ανάλυση των ούρων στις εξετάσεις αίματος. Κάναμε εξετάσεις αίματος. Ποιες? Οι Αμερικανοί καμία. Ούτε το PSA, παρά μόνο αν και εφόσον. Έτσι. Όχι κρεατινίνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο για τους Αμερικανούς. Δεν έχει λόγο, γιατί από τις μελέτες όπως την M-TOPS, το ποσοστό εκείνων των ασθενών οι οποίοι μπήκαν στη μελέτη με συμπτώματα και τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν υψηλή κρεατινίνη ήταν κάτω από το 1%. Ας σου λέει ποιος ο λόγος να κάνουμε εξετάσεις για να βρούμε ασθενείς οι οποίοι κάτω από 1% ίσως να έχουν αυξημένη κρεατινίνη. Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είναι πιο συντηρητική. Συνιστά και την κρεατινίνη και το PSA, αν είναι να διαλέξουμε θεραπεία, αλλά ακόμη και τα επίπεδα του νατρίου. Και τα επίπεδα του νατρίου θα πούμε μετά. Κάλιο και ζάχαρο. Όχι. Εμείς κάναμε χθες. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάνοντας και τις εργαστηριακές εξετάσεις, πήγαμε στις απεικονιστικές. Υπερηχογράφημα, όλοι. Και μάλιστα, όπως θυμάστε, διακοιλιακό, υπόλοιμα, νεφρά, κύστη προστάτης. Το θέμα των νεφρών από τους Αμερικάνους, όπως είδατε προηγουμένως, ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει λόγος για το ανώτερο ορυπητικό, έτσι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλα συμπτώματα, όπως ένα κολικό, για να δούμε αν έχει πέτρα, δεν κάνουμε. Οι ευρωπαϊκές ουρολογικές εταιρείες και πάλι πιο συντηρητικές. Κάνουμε. Έτσι.
Από εκεί ουρομετρία. Και χθες όλοι ζήτησαν την ουρομετρία πριν αποφασίσει τη θεραπεία. Και πράγματι συνιστώνται από τουλάχιστον από τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Και φτάνουμε στο ημερολόγιο ούρησης, το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν το μόνο που δεν δόθηκε τόση μεγάλη βαρύτητα χθες στην ανάλυση του περιστατικού. Γιατί είχαμε έναν ασθενή, το οποίο ναι, μεν είχε συμπτώματα τα οποία ήταν χαρακτηριστικά μιας δυσκολίας, μιας τύπου δηλαδή ούρησης. Παρ' όλα αυτά, όμως, το κυρίαρχο σύμπτωμα, εκείνο δηλαδή το οποίο τον ανάγκασε να έρθει, και άλλωστε αυτό είναι και η πλειονότητα των ασθενών, έρχονται γιατί ενοχλούνται από την νυχτουρία, δεν κοιμούνται, και γι' αυτό άλλωστε παρακάτω σήμερα υπάρχει ολόκληρο session που είναι αφιερωμένο στην νυχτουρία. Πρέπει να μας χτυπήσει σαν καμπανάκι και πρέπει να κάνουμε το ημερολόγιο ούρησης. Πόσο συχνά το κάνουμε? Είναι γεγονός ότι όλοι μας, μηδενός πιστεύω, δηλαδή ούτε των ημών εξαιρουμένα, νομίζω ότι δεν το δίνουμε τη βαρύτητα την οποία πρέπει. Γιατί, δύο οι λόγοι, να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς την ποιότητα της ούρησής τους, δηλαδή πόσες ουρήσεις κάνει και πότε, αλλά κυρίως να διακρίνουμε αν υπάρχει πολυουρία. Σας θυμίζω ο ορισμός της πολυουρίας, ότι πρέπει να έχει ημερήσια παραγωγή πάνω από 3 λίτρα, και κυρίως η νυχτερινή πολυουρία, που αλλάζει τελείως τη θεραπευτική προσέγγιση σε αυτόν τον ασθενή, και η οποία τι είναι, το 33, πάνω από το 1 τρίτο των ούρων να παρουσιάζει τις νυχτερινές ουρήσεις. Στο συγκεκριμένο ασθενή, αυτή ήταν η εικόνα την οποία δεν είδατε στο λαβύρινθο γιατί δεν μπήκαμε, ήταν περίπου 23%. Έτσι. Δεν είχε νυχτερινή πολυουρία ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά, έπρεπε να είχαμε κάνει αυτή τη διαγνωστική προσέγγιση. Αν θέλετε, δηλαδή, αυτό ήταν το μόνο ίσως που χάσαμε πόντους χθες από το λαβύρινθο. Κυστεοσκόπηση, ουροδυναμικό έλεγχο, κανείς δεν το πρότεινε χθες και δικαίως. Νομίζω ότι ο ασθενής τον οποίο είχαμε μπροστά μας στο λαβύρινθο δεν απαιτούσε ούτε κυστεοσκόπηση ούτε ουροδυναμικό έλεγχο. Και φτάνοντας τώρα προς το τέλος, προκειμένου να συνεχίσει ο Χάρης, θα σας δείξω αυτό που σας είπα από την αρχή, δηλαδή ότι οι Αμερικανοί, για να μπείτε και στην. Να δούμε δηλαδή ότι τελικά, και αυτό είναι αν θέλετε και η ομορφιά και τη ιατρική, δεν υπάρχει δόγμα, έτσι. Δηλαδή βλέπετε ότι οι Αμερικανοί έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Και αν θέλετε να το συνδυάσω και με τις φοβερές παρουσιάσεις που ακούσαμε χθες από το Eurotour, βλέπετε και το διαφορετικό τρόπο σκέψης που έχουν άλλοι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή βλέπετε ότι έχουν διακρίνει κυρίως την αρχική αξιολόγηση και μια πιο εμπεριστατωμένη, πιο λεπτομερή αξιολόγηση. Στην αρχική βλέπετε ότι κάνουν μόνο το ιστορικό, αξιολογούν αδρά τα LATS, κυρίως χρησιμοποιούν βέβαια το AUA, σαν το αμερικάνικο ουσιαστικά μου επιτρέπει τα IPSS, δακτυλική εξέταση ανάλυση ούρων, το PSA πάντα υπό προϋποθέσεις και κάνουν και τα ημερολόγια ούρησης. Και ανάλογα δίνουν τη θεραπεία την οποία θα σας πει ο Χάρης. Αν όμως αποτύχει η αρχική προσέγγιση ή χρειαστούν μια μεγαλύτερη και πιο, ένα μεγαλύτερο και πιο ανεδελεχή έλεγχο, τότε κάνουν επίσης κάποια άλλα αξιολογημένα ερωτηματολόγια και κυρίως κάνουν το frequency volume chart και ξεκινούν μετά να κάνουν ουρομετρία και όλες τις πιο επεμβατικές διαγνωστικές αντιμετωπίσεις. Εκείνο που θέλω να σας πω και πάλι είναι ότι το τι κάνουμε στην κλινική μας πράξη δεν ταιριάζει πάντοτε με το τι λένε τα guidelines. Αυτό εν μέρει αποτυπώθηκε και στην αίθουσα. Δηλαδή, βλέπετε ότι πήραμε το μέσο όρο, που ο μέσος όρος συμβαδίζει με τα guidelines, αλλά και υπήρχαν βεβαίως και αποκλίσεις. Είναι λάθος? Δεν μπορεί να το πει κανείς με ακρίβεια. Απλώς τα guidelines ουσιαστικά υπαγορεύουν ένα μονοπάτι, το οποίο είναι πιο λογικό και στηρίζεται σε μεγάλες μελέτες. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Υπάρχουν ορισμένες μελέτες, παλιές καινούργιες. Αυτή είναι από όλο τον κόσμο και το έβαλα επίτηδες για να δείτε ότι αντίστοιχη προσέγγιση υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι από την Αυστραλασία. Είναι λοιπόν τα Αυστραλέζικα guidelines, τα οποία θεωρούνταν τότε τα καλύτερα που υπήρχαν. Τότε δεν συνιστούσαν PSA και ουρομετρία. Όταν λοιπόν έγινε το νευματολόγιο στους Αυστραλούς και Ασιάτες, αυτό το οποίο είπαν ότι όλοι ναι, 100% συμφωνούμε. Πρέπει να κάνουμε evidence-based ιατρική και πρόσβαστα guidelines. Όμως, το 78 και 77% αυτών που λέγαν αυτό, στέλναν PSA και κάνανε ουρομετρία. Έτσι, το οποίο ήταν αντίθετο με τα guidelines. Δεν συμβαδίζει η ιατρική πράξη. Οι Γάλλοι είχαν τα δικά τους guidelines, τα γαλλικά, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί το BPH Group των Γάλλων είναι πολύ σπουδαίο και πολύ δραστήριο. Το 2004, βλέπετε το τι συνιστούσαν, αλλά το τι γινόταν στην καθημερινή τους πρακτική ήταν το IPSS, μόνο ο ένας στους τέσσερις Γάλλους το έκανε. Ενώ το PSA που δεν το συνιστούσαν το 2004 οι γαλλικές κατευθυντήριες γραμμές, 98% των Γάλλων το κάναν. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει πραγματικά διαφορά στην προσέγγιση. Πολύ σημαντική μελέτη του 2006 από 6 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη, το τι κάνουμε σαν διαγνωστική προσέγγιση στην καλώδια υπερπλασία του προστάτη. Τεράστιες διαφορές. Στη Γαλλία, 3 της χιλής κάνουν ελεύθερο flow, έτσι.
Βλέπετε 31% κάνουν οι ουρολόγοι. Αν πάτε όμως στην Ισπανία ή στην Πολωνία, το 35% κάνει. Βλέπετε, ας πούμε, ότι στην αξιολόγηση του μεγέθους του προστάτη με υπερηχογράφημα, 11% στη Γαλλία, 75% στην Πολωνία, τεράστιες διαφορές, 62% στην Ισπανία, 1% στην Αγγλία. Βλέπετε λοιπόν ότι η προσέγγιση ποικίλει και από χώρα σε χώρα. Βλέπετε επίσης ότι τα τεστ τα οποία συνολικά συνιστούν ανάλογα με τη χώρα κυμαίνονται από 2 έως 4. Τώρα, μεγάλη διαφορά υπήρχαν ανάμεσα και στα guidelines. Δηλαδή, τότε το 2006 υπήρχαν τα αυστραλέζικα που ήταν καλά, συνιστούσαν 3 τεστ. Έτσι, από 3 μέχρι 7 που συνιστούσαν οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Βλέπετε λοιπόν ότι και μεταξύ των guidelines υπάρχει διαφορά. Και αυτό είναι δυνατόν να δημιουργεί μια σύγχυση στο μυαλό του ουρολόγου ποια guidelines θα ακολουθήσει. Τώρα, γιατί δεν συμμορφώνονται οι γιατροί γενικότερα με τα guidelines? Οι λόγοι είναι μάλλον γνωστοί, τα ξέρουν, αλλά συνήθως θεωρούν ότι αυτά αντιμάχονται την αυτονομία που έχει ο κλινικός γιατρός να αποφασίσει. Και αυτό σημαίνει κυρίως στα μη πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Υπήρχε μια πολύ ωραία μελέτη που είχε δημοσιευτεί το 2006. Τις θεωρούν πάρα πολύ περιοριστικές αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Είναι άκαμπτες, είναι υπεραπλουστευτικές. Δεν μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί στον ασθενή τον οποίο έχουμε απέναντί μας. Είναι καλές για το σύνολο. Και βλέπετε ότι αυτοί είναι οι λόγοι οι οποίοι προβάλλονται κυρίως από γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν σε μη πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Παράλογο, γιατί συνήθως οι πανεπιστημιακοί πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα. Από την άλλη, όμως, φαίνεται ότι είναι πιο ανοιχτοί στο να αλλάξουν την προσέγγιση τους, ακούγοντας καινούργια πράγματα. Και κλείνοντας αυτή την τελευταία διαφάνεια πριν ξεκινήσει ο Χάρης, έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά όσον αφορά συγκεκριμένα πλέον στη διαγνωστική προσέγγιση, γιατί έχουμε πολύ χαμηλό βαθμό τεκμηρίωσης, γιατί έχουμε πολλά διαφορετικά guidelines, γιατί υπάρχουν διαφορές μέσα στην Ευρώπη, από χώρα σε χώρα, μέσα στον κόσμο, στην αντίληψη την οποία έχουμε, στο κόστος, στη διαθεσιμότητα. Παραδείγματος χάρη, άλλοι δεν έχουν διορθικό, άλλοι έχουν. Επίσης, στο γεγονός ότι οι εξετάσεις σε ορισμένες χώρες πληρώνονται από το κράτος ή δεν πληρώνονται. Επομένως, αν δεν πληρώνεται να κάνω εγώ υπερηχογράφημα νεφρού, όπως στη Γερμανία, δεν θα μου το κάνει. Είναι πολύ απλό. Και επίσης, άλλοι πάλι φτάνουν στο άλλο άκρο και κάνουν περισσότερες εξετάσεις. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια αβεβαιότητα και πολύ συχνά ασκούμε αμυντική ιατρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι για τρίτη συνεχή χρονιά και να συμμετέχω ενεργά σε αυτή τη δραστηριότητα. Ευχαριστώ τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστου. Μαζί θα συζητήσουμε το θέμα της θεραπείας. Η θεραπεία θα περιστραφεί γύρω από τον ασθενή και την απάντηση την οποία δώσατε. Και επειδή δεν έχω κάτι πιο καινούριο να σας δώσω, θα μείνουμε στα guidelines, τα οποία είναι πάρα πολύ καινούρια, γιατί στη θεραπεία δημοσιεύτηκαν ουσιαστικά το 2012. Στο πάνελ αυτό συμμετείχε και ο Σταύρος. Και θα συζητήσουμε αυτό σε συνάρτηση και με το τι είπατε εσείς για τον ασθενή που μιλήσαμε χθες. Ενδιαφέρον είχε το ότι η συντριπτική πλειοψηφία από εσάς απάντησε ότι ο ασθενής αυτός, λαμβάνοντας όλο το assessment υπόψη, θα πρέπει να πάρει έναν αλφα μπλόκερ μόνο. Να θυμίσω ότι αυτός ο ασθενής έχει ένα προστάτη ο οποίος είναι μεγαλούτσικος, πάνω από 40 γραμμάρια. Προχωράμε λοιπόν να δούμε τις κατευθύντηρες οδηγίες και πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στην περίπτωσή μας. Ας μείνουμε σε αυτόν τον αλγόριθμο που βλέπετε, είναι από τις κατευθύντηρες οδηγίες του 2012. Κάτι το οποίο έχει σημαντική σημασία είναι η ποσοτικοποίηση που προηγουμένως είπε και ο Σταύρος με βάση το IPSS. Και αυτό γιατί ασθενείς οι οποίοι έχουν IPSS κάτω από 7, δηλαδή ήπια συμπτωματολογία, μπορούν να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία στη θεραπευτική αντιμετώπιση σε αντιδιαστολή με εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν μέτρια προς σοβαρή, δηλαδή πάνω από 7. Έτσι λοιπόν, ένας ασθενής ο οποίος έχει κάτω από 7 μπορεί να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και να κάνουμε προσεκτική παρακολούθηση. Προσεκτική παρακολούθηση με ή χωρίς εκπαίδευση του ασθενούς και τροποποίηση των συνθηκών της ζωής του ως προς το νερό που πίνει, πότε το πίνει και ούτω καθεξής. Ασθενείς οι οποίοι, όπως ο δικός μας, ο δικός μας είχε σοβαρή, είχε 20, πάνε από εδώ πάνω από 7, ένα πράγμα το οποίο και προηγουμένως τονίστηκε είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, εφόσον υπάρχει συχνουρία και νυχτουρία, αν αυτή η νυχτουρία είναι νυχτερινή πολυουρία. Και απάντηση σε αυτό θα δοθεί από το διάγραμμα ούρησης, όπως πολύ ωραία υπόθηκε προηγουμένως. Εάν πρόκειται για τέτοιο ασθενή, θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και θα πρέπει να χορηγηθεί δεσμοπρεσίνη
η οποία τον βοηθάει πάρα πολύ να μειώσει τον όγκο των ούρων τη νύχτα. Ο δικός μας δεν είχε αυτό το πρόβλημα, γιατί είχε μικρό ποσοστό, 23% αν θυμάμαι καλά, του όγκου αποβαλόταν τη νύχτα. Άρα λοιπόν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είχε νυχτερινή πολυουρία και τι άλλο πρέπει να δούμε αμέσως μετά, ποια από τα συμπτώματα του κατώτερου υγροποιητικού υπερισχύουν. Και συγκεκριμένα, αν έχουμε υπεροχή ή μόνο συμπτωματολογία αποθηκευτικού τύπου. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Στο συγκεκριμένο το δικό μας ασθενή δεν ισχύει αυτό, αλλά εάν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει μαζί με όλα τα προηγούμενα που είπαμε, να σκεφτούμε τη χρήση ενός αντιμουσκαρινικού. Σε εμάς, αυτό δεν ίσχυε. Προχωράμε και το επόμενο κομβικό σημείο, το επόμενο σημαντικό θέμα που πρέπει να ξέρουμε, είναι ο όγκος του προστάτη. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε και αργότερα, για το εάν και κατά πόσον θα πρέπει να χορηγήσουμε μόνο θεραπεία με ένα αλφα μπλόκερ ή συνδυασμένη θεραπεία, συνδυάζοντας τον αλφα μπλόκερ με αναστολέα της 5α ρεντουκτάσης. Με βάση τις μελέτες που θα δούμε και σε λίγο, εάν ο ασθενής έχει μεγάλο σχετικά προστάτη, δηλαδή πάνω από 40, και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσουμε μία long term τακτική, δηλαδή σε βάθος χρόνου να θελήσουμε το να αντιμετωπίσουμε, τότε εδώ συστήνεται η συνδυασμένη θεραπεία. Σε εμάς, μάλλον προς τα εδώ θα έπρεπε να είχαμε πάει. Εμείς απαντήσαμε αυτή την κατεύθυνση, περισσότερο για μικρούς προστάτες, όπου πάμε σε μονοθεραπεία με αλφα μπλόκερ και αν υπάρχουν και ερεθιστικά συμπτώματα αυτά δεν έχουν υφερθεί με αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να προσθέσουμε και ένα αντιμουσκαρινικό. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα της χειρουργικής θεραπείας. Στο συγκεκριμένο ασθενή, κανένας δεν είπε σαν λύση την χειρουργική αντιμετώπιση. Και μάλλον αυτό είναι σωστό. Διότι ο συγκεκριμένος ασθενής για πρώτη φορά έρχεται σε εμάς, δεν έχει πάρει αγωγή. Όπως λέμε στις κατευθύνσεις οδηγίες, εάν έχουμε αποτυχία, μάλλον πρώτης γραμμής είναι η συντηρητική αντιμετώπιση με τα φάρμακα και συνέχεια επί αποτυχίας πάμε σε πιο επιθετικά θέματα. Και δεν είχε κάποια απόλυτη ένδειξη. Όπου θα ακολουθούσαμε έναν διαφορετικό αλγόριθμο. Πέτρες στην κίστη, αμφωτεροπολίγουρτιλοδικρονέφρος κτλ. Αιματουρία ανθεκτική, στη χορήγηση αναστολέων της 5α αναγωγάσης. Άρα λοιπόν, έτσι προχωρήσαμε και θα σας βάλω λίγο να υπενθυμίσω το level of evidence. Για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπια συμπτωματολογία, μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε, να μην κάνουμε δηλαδή κάτι. Και αυτό έχει υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, προέρχεται από τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές, 1β, grade α. Και το lifestyle modification επίσης το ίδιο. Για τη δεσμοπρασίνη, εφόσον μιλάμε για νυχτερινή πολυουρία, υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, 1β, grade α. Υπάρχει και η φυτοθεραπεία, τα φάρμακα, τα θετικά φάρμακα. Υπήρχε και σαν εναλλακτική στο περιστατικό, κανένας δεν το χρησιμοποίησε. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα θολά. Έχουν γίνει μελέτες, έχουν γίνει και μεταναλύσεις, αλλά υπάρχουν πολλά φάρμακα, πολλά σχήματα και υπάρχει πολύ μεγάλη ετερογένεια με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να μην μπορούν να μεταναλυθούν. Επομένως, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δοθεί κατευθυντήρια οδηγία ως προς αυτό και μάλλον χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Άρα, καλώς δεν δόθηκε αυτή η απάντηση ως σωστή. Τώρα, αυτά θα τα δούμε και παρακάτω. Εδώ μιλάμε για χρήση, μονοθεραπεία είτε με α1. Είτε με αλφα μπλόκερ, είτε με αναστολές 5α αναγωγάσεις, είτε συνδυασμό. Ο αλφα μπλόκερ έχει υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή που παρουσιάζει συμπτωματολογία από το κατώτερο υπηρετικό σύστημα πάνω από 8, moderate to severe. Ένα α, αποτέλεσμα μεταναλύσεων, grade of recommendation α. Συνδυασμό. Πότε θα κάνουμε το συνδυασμό. Εδώ, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος του προστάτη, αν είναι πάνω από 40 γραμμάρια, ή επίσης μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τα επίπεδα του PSA του ορού και να χορηγήσουμε, να προτείνουμε συνδυασμό, εφόσον αυτό υπερβαίνει το 1,5 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, πάνω από 1,4 με 1,6, που ουσιαστικά αυτό αντικατοπτρίζει μεγάλο μέγεθος προστάτη και δείχνει ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προοδεύσει η νόσος σε πάθος χρόνου. Επομένως, οι ασθενείς στους οποίους πρόκειται είναι αυτής της κατηγορίας και σκοπεύουμε να τους θεραπεύσουμε για βάθος χρόνου, μάλλον ο συνδυασμός, από ό,τι φαίνεται, έχοντας και υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, υπερτερεί.
Και προχωράμε λίγο στη χρήση των μουσκαρινικών. Το είχαμε σαν επιλογή και αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον δεν ήταν κάτι που έπρεπε να χορηγηθεί. Δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική το πρόβλημα. Δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το πρόβλημα του νους από τα συμπτώματα αποθηκευτικού τύπου. Πάντως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα β' είναι το level of evidence. Και χρειάζεται προσοχή εάν ο ασθενής, όπως και ο δικός μας, έχει και απόφραξη, από ό,τι φάνηκε από τα IPSS. Και φυσικά μπορεί και να συνδυαστεί με την ίδια λογική. Με αλφα blocker, δηλαδή να συνδυάσουμε το αντιμουσκαρινικό εφόσον έχουμε τέτοιου είδους συμπτώματα. Τώρα, εάν έχουμε κάποια ένδειξη να χειρουργήσουμε, εδώ, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δεν σημαίνει ότι δεν θα προτείνουμε τη χειρουργική θεραπεία. Όπως είδατε, υπήρχε μια εναλλακτική λύση του να ζητηθεί από τον ασθενή να υποταθεί αυτό. Εκείνος δεν το δέχτηκε. Επομένως, μπορούμε να το προτείνουμε, έστω και κατευθείαν, να σταθμίσουμε όμως τα υπέρ και τα κατά. Να σταθμίσουμε τι θέλει και ο ίδιος ο ασθενής, εφόσον δεν υπάρχουν καθαρά ιατρικοί λόγοι. Αν υπάρχουν καθαρά ιατρικοί λόγοι, πρέπει εμείς να κατευθύνουμε προς αυτή την κατάσταση. Τώρα, εάν πρόκειται να πάμε για χειρουργείο, μας ενδιαφέρει πολύ να γνωρίσουμε τι κίνδυνο διατρέχει από το χειρουργείο ο ασθενής. Αν είναι υψηλού δηλαδή κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου. Εάν πηγαίναμε για χειρουργείο στο συγκεκριμένο ασθενή, θα ήμασταν προς αυτή την κατεύθυνση, αφού δεν έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν έχει κάτι άλλο που δεν παίρνει αντιπηκτικά, δεν έχει κάτι που να του δημιουργεί πρόβλημα με την αναισθησία. Άρα θα πηγαίναμε εδώ και θα έπρεπε να απαντήσουμε τι γίνεται με το μέγεθος του προστάτητου. Εδώ έχουν μπει κάποια όρια, τα οποία είναι λίγο πολύ και συμβατικά. Αν ήταν πολύ μικρός ο προστάτης, που δεν είναι εδώ, φαίνεται ότι η πρώτη επιλογή είναι η TWIP, κάτω από 30 ml. Αν ο προστάτης είναι της τάξης των 30 με 80 ml, που σηκώνει πολύ νερό βέβαια, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε όλοι το ότι πόσο προστάτη μπορεί να βγάλει ο καθένας από εμάς ποικίλει και υπάρχει μεγάλη διακύμαση, αλλά το όριο των 80 έχει μπει από τα guidelines. Gold standard είναι η μονοπωλική διορθωτική προστατεκτομία αυτή τη στιγμή και ακολουθούν φυσικά και κάποια άλλα όπως το laser, TUMT, TUDA. Για πάνω από 80 στα guidelines παίζει η ανοιχτή προστατεκτομή και φυσικά και τα laser και η διορθωτική για ιδιαίτερες περιπτώσεις που μπορούν γρήγορα να βγάλουν τον προστάτη. Τώρα, προς την άλλη κατεύθυνση, εφόσον έχουμε ασθενή υψηλού κινδύνου, το θέμα είναι μπορεί ή δεν μπορεί να πάρει αναισθησία. Αν δεν μπορεί να πάρει αναισθησία, θα πάμε σε λιγότερα πνευματικές, TUNA, stent. Αν μπορεί να πάρει αναισθησία, παίρνει ή δεν παίρνει αντιπηκτικά. Εφόσον δεν παίρνει αντιπηκτικά, πάμε προς εδώ, γυρνάμε στην προηγούμενη κατάσταση. Αν παίρνει αντιπηκτικά, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τα λέγεται, το KDP, HOLEP κτλ. Και ας δούμε λίγο και τα level of evidence ξανά. Αυτή τη στιγμή η μονοπολική διορθωτική προστατεκτομή έχει δεχθεί καταιγισμό πυρών από τις ελάχιστα πνευματικές, αλλά και από τον ίδιο ουσιαστικά τον εαυτό της, με τη διπολική που είναι η πιο σημαντική τροποποίηση στην οποία έχει υποβληθεί αυτή η τεχνική τον τελευταίο καιρό. Παρ' όλα αυτά όμως κρατάει τα σκύπτρα ακόμα. Φαίνεται λοιπόν ότι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν συμπτωματολογία μέτρια προς βαριά, συνέπεια απόφραξης λόγω καλοήθησης υπερπλασίας του προστάτη, για τα 30 με 80 γραμμάρια είναι ένα α το level of evidence, συστήνεται, έχει καλύτερα αποτελέσματα από τις τεχνικές αυτές και από τις υπόλοιπες τεχνικές και από τη φαρμακοθεραπεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διπολική, η οποία φαίνεται να έχει πολύ καλό προφίλ ασφάλειας, δεν διαφέρει στα αποτελέσματα μέχρι 12 μήνες παρακολούθησης ως προς την αποτελεσματικότητα, αλλά προσφέρει κάποια ασφάλεια παραπάνω, όπως αυτή φαίνεται από την εξάλληψη του συνδρόμου διουρηθρικής. Ποτέ δεν έχει παρατηρηθεί συνδρόμου διουρηθρικής, είναι λογικό εξάλλου, και έχει φανεί επίσης ότι ίσως υπερτερεί και στην αιμορραγία, δηλαδή, όπως αυτή ορίζεται από την ανάγκη για μεταγγίσεις και από την πιθανότητα που έχει κάποιος μετά να πάθει επίσκεψη ούρων καθυστερημένη σε δεύτερο χρόνο. TWIP, υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης για μικρούς προστάτες. Η ανοιχτή προστατεκτομή. Πάμε στην ανοιχτή προστατεκτομή. Η ανοιχτή προστατεκτομή ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα η πρώτη και στη συνέχεια άρχισε να πέφτει. Δεν πέρασε από τις διαδικασίες του evidence-based medicine, δεν μπορεί να πει κανείς ότι φάνηκε να είναι σοβαρά χειρότερη από τη διουρηθρική, αλλά λόγω του ότι είναι πιο λίγο πνευματική, ή τουλάχιστον θεωρείται, και με βάση και το χρόνο ηλίας, είναι ένα ανοιχτό χειρουργείο ή ανοιχτή,
πέρασε στη δεύτερη μοίρα. Παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθεί στα guidelines να παραμένει με υψηλό επίπεδο τεκμηρίωση σαν προτινόμενη για μεγάλους προστάτες πάνω από 80 με 100 γραμμάρια. Και η μόνη η οποία μπορεί να την απειλήσει είναι η τεχνική HOLEP. Αλλά εδώ πέρα μπαίνουν θέματα του αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο εξοπλισμός, το αν έχει υψηλή καμπύλη εκμάθησης, αν το γνωρίζει ο γιατρός κτλ. TUMT μπορεί να προταθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, υψηλότερο επίπεδο τεκμηρίωσης, σταθερά αποτελέσματα, αλλά είδαμε ότι θα προταθεί περισσότερο σε εκείνους οι οποίοι είναι βεβαρημένοι με άλλο είδους θέματα, όπως επίσης και το transurethral ablation. Πάντως είναι βιώσιμες λύσεις, με υψηλά επίπεδα τεκμηρίωσης, αποτελέσματα μεταναλύσεων έχουν δώσει αυτά. Και πάμε στα λέιζερ. Τα λέιζερ, το HOLEP και το KTP, είναι ελάχιστα πνευματικές, έχουν υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, 1β, grade of recommendation α. Το KTP, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει υπεροχή έναντι της διουρθρικής προτεκτομής, υπό προϋποθέσεις. Το level effectiveness όμως είναι ακόμα χαμηλό, χρειάζεται δουλειά πάνω σε αυτό. Και σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπλοκές, έχουμε δεδομένα ουσιαστικά μόνο από το HOLEP, τα οποία είναι συγκρίσιμα με αυτά της διουρθρικής προστατεκτομής. Και τελειώνοντας, να μην σας κουράσω, για το follow-up. Υπήρχε ερώτηση τι θα κάνετε με τον ασθενή, πότε θα τον ξαναδείτε. Αυτό που θέλω να πω, η απάντηση που δώσατε ήταν μάλλον αυτή η οποία και εμείς στέλναμε στις 4 με 6 εβδομάδες. Πάντως αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι μελέτες δεν έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πλάνο. Ο καθένας κάνει μάλλον τα δικά του. Το level of evidence είναι πολύ χαμηλό και χρειάζεται περαιτέρω προτύπωση των συστημάτων παρακολούθησης των ασθενών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, μια θέση ίσως, μετά από την... τώρα που είδαμε το περιστατικό από μια διαφορετική σκοπιά και με βάση το τι λένε τα guidelines. Έχουμε περίπου 3 λεπτά πριν συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα, λέγομαι Σιωπηλίδης. Για το IPSS που σχολιάσατε, το ότι δεν είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη, όχι σημασία, αλλά ιδιαίτερη χρήση στην καθημερινότητα, που θεωρώ ότι μάλλον το αντίθετο, ότι το χρειαζόμαστε. Και δεν κάνουμε σε σταθερή βάση στην κλινική και έτσι και στο νοσοκομείο γι' αυτό. Αυτό, μήπως δεν κατάλαβα καλά. Θέλω να πω ότι το χρειαζόμαστε 100% και συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι δεδομένο. Το υποστηρίζουν, είναι ίσως από τα λίγα που υποστηρίζουν και τα 3 guidelines. Εκείνο το οποίο είπα και εν μέρη αποτυπώθηκε και χθες, είναι ότι δυστυχώς στην καθημερινή κλινική πράξη, λόγω του φόρου του ιδιαίτερα στο ιατρείο, δεν το χρησιμοποιούμε όσο θα έπρεπε να το χρησιμοποιούμε, ενώ παίρνουμε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Και αυτό που είπα ότι αν θέλετε από την δική μας προσωπική εμπειρία, είναι ότι το χρησιμοποιούμε συνήθως πριν το χειρουργείο. Πριν κάνουμε κάτι επεμβατικό, ώστε να υπάρχει στο φάκελο του ασθενούς. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε, γιατί είδατε αυτό που σας έδειξε και το διάγραμμα του Χάρη, ότι μπορούμε να διακρίνουμε και το είδος των συμπτωμάτων μέσω του IPSS και κυρίως ότι έχουμε προσιτικοποίηση. Έχει 15, δηλαδή μπορούμε να μιλάμε με νούμερα. Είχες 15, τώρα έχεις 8, είσαι βελτιωμένος. Αναφέρεται πιθανά στα guidelines αν πρέπει το IPSS να συμπληρώνεται από τον ασθενή μόνο του ή να γίνεται ερωτήσεις από τον γιατρό. Γιατί ξέρουμε ότι η διακύμανση είναι δραματική μεταξύ του ενός και του άλλου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, πραγματικά. Δεν αναφέρεται. Αυτό που ξέρουμε από τις μελέτες είναι ότι το IPSS πρέπει να συμπληρώνεται μόνος του. Όχι από τον γιατρό. Γιατί ο γιατρός μπορεί να κατευθύνει τον ασθενή. Το θέμα είναι ότι σε περιπτώσεις που ξέρετε, ιδιαίτερα όταν γίνονται οι μεταφράσεις, αν και έχει γίνει validation βέβαια το IPSS, καμιά φορά η ερώτηση όπως είναι διατυπωμένη, πολλοί ασθενείς δεν το καταλαβαίνουν και ζητούν διευκρινήσεις. Αλλά σαν γραμμή το IPSS πρέπει να συμπληρώνεται μόνο του από τον ασθενή. Έξω συμπληρώνεται με την παρουσία κάποιας νοσηλεύτριας, η οποία ξέρει το IPSS και τον βοηθάει αν χρειαστεί να το συμπληρώσει. Κάτι για τη δεσμοπρισίνη. Αν υπάρχει όριο ηλικίας που δίνουμε σε ασθενείς δεσμοπρισίνη και αν του δίνουμε κάποιες οδηγίες να μην λαμβάνει νερό το... Ναι. Ναι, ωραία ερώτηση. Δεν μπήκα σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε όμως να απαντήσει. Βαλάντη, είναι το θέμα το οποίο θα ακολουθήσει σε πολύ μεγάλη έκθεση το θέμα της νυκτουρίας. Με δύο λόγια μόνο. Και γι' αυτό, όπως είδες και για τον άτριο, το οποίο ήταν στα guidelines να το μετρήσουμε, ήταν στα πλαίσια αν υποψιαζόμαστε ότι έχει νυκτηρινή πολυουρία για να δώσουμε τη δεσμοπρισίνη. Αλλά είναι πραγματικά ένα session το οποίο είναι αφιερωμένο στην νυκτουρία και θα αναλυθεί σε πολύ βάθος. Δεν θα ήθελα να μπω ούτε
Νομίζω θα υποθεί τότε. Παρακαλώ. Εκτός της τεκμηρίωσης της χρήσης του αλγορίθμου για τις εξετάσεις που ζητάμε από έναν ασθενή, okay. Φαντάζομαι υπάρχει και, και η παράμετρος του cost effectiveness. Okay. Ωστόσο, έτσι όπως φαίνονται από τον αλγόριθμο που προτείνεται, η επισκεψιμότητα στο γιατρό δεν είναι one stop, είναι multiple stops. Άρα ανεβαίνει το κόστος και με αυτόν τον τρόπο. Okay. Άρα έχει υπολογίσει δηλαδή τα guidelines πόσες φορές τελικά θα πάει ο άρρωστος στο γιατρό μέχρι να του πει ο γιατρός τι θα κάνει. Είναι πολύ καλή παρατήρηση και εν μέρει απαντά στο ερώτημα γιατί ακόμα δεν έχουν γραφτεί τα guidelines για το assessment. Ενώ έχει βγει για τη θεραπεία, βλέπετε ότι υπάρχει, έχουμε ένα προθύστερο στην Ευρωπαϊκή Ορολογική Εταιρεία. Δηλαδή, έχουν βγει τα guidelines και έχουν δημοσιευτεί για τη θεραπεία και όχι ακόμα για την αξιολόγηση των ασθενών. Γιατί ακριβώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο πώς να δημιουργήσουμε έναν αλγόριθμο. Έχετε απόλυτο δίκιο για το θέμα των επισκέψεων και γι' αυτό έβαλα τα Αμερικάνικα που μιλάνε σαν μια αρχική αξιολόγηση, λίγα τεστ τα οποία μπορούν να γίνουν και αν κάποιο θεραπευτικό χειρισμό ή συμβουλευτικό, αν εξαρτάται με το βάρος των συμπτωμάτων, αποτύχει, τότε προχωρούν σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχει δόγμα όσον αφορά την αξιολόγηση. Έτσι, το τονίσαμε από την πρώτη στιγμή. Το level of recommendation πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, δηλαδή, ξαφνικά δεν μπορούμε να στείλουμε κυταλογική, δεν μπορούμε να στείλουμε αξονική. Έτσι, τα βήματά μας πρέπει να είναι δομημένα, αλλά στην κατεύθυνση του τι, να αποκλείσουμε άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τα LATS, ώστε. Γιατί ουσιαστικά είναι guidelines για την καλή υπερπλασία. Ώστε να δούμε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν για το προστάτη. Αν έχει μικροσκοπική αιματουρία ή μια θετική κυταλογική, καταλαβαίνετε ότι ανοίγει άλλο παράθυρο, υπάρχουν άλλα guidelines για το πώς αντιμετωπίζουν τον καρκίνο της κύστεως. Αλλά ουσιαστικά η σκέψη μας όταν έχουμε τον άρρωστο απέναντι είναι να ζητάμε εξετάσεις προκειμένου να αποκλείσουμε άλλους παράγοντες ώστε να φτάσουμε στο προστάτη. Όταν φτάσουμε στο προστάτη, θέλουμε να ζητήσουμε και τις εξετάσεις που θα μας βοηθήσουν να επιλέξουμε τη θεραπεία, αν χρειάζεται και ποια θεραπεία. Είναι δύσκολο πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να βγει εύκολα σε αλγόριθμο από εκεί. Και αυτός ο αλγόριθμος είναι πολύ σχηματικός. Μια τελευταία για να νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω για τη διαφοροποίηση της μονοθεραπείας και της διπλής θεραπείας. Επειδή από ό,τι κατάλαβα, εξαρτώντας μόνο το μέγεθος του προστάτου, μιλάμε για ένα μεγάλο προστάτη, 50 γραμμάρια. Δηλαδή είναι λάθος να προτείνει κανείς μονοθεραπεία. Πρώτον είναι αυτό. Και αν υπηρετεί σε βάθος χρόνο την διθεραπεία με δύο φάρμακα, αν υπάρχει κάτι ουσιώδη σε αυτό. Ναι. Γιατί επί του παρόντος κρατούσα μόνο θεραπεία. Είναι μια ερώτηση η οποία θα απαντηθεί είναι αναλυτικά στο επόμενο session. Οπότε να μην χάσουμε χρόνο πάνω σε αυτό. Έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το session τελείωσε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αλιβιζάτος θα έρθει να διαιτητεύσει μια ξεφομαχία ανάμεσα σε εμένα και το Χάρη τώρα.